23 Μαρτίου. Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. (1568) Υπογράφεται η ειρήνη του Λοντζιμό, τερματίζοντας τη δεύτερη φάση των γαλλικών θρησκευτικών πολέμων. 1821. Η Καλαμάτα γίνεται η πρώτη ελληνική πόλη που απελευθερώνεται από τους Τούρκους. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νικηταράς, Πετρόμπεης, Μαυρομιχάλης, Παπαφλέστας και άλλοι εισέρχονται ως απελευθερωτές. Το μεσημέρι, μπροστά από την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, οι ιερείς ευλογούν τις σημαίες και ορκίζουν τους αγωνιστές. Την ίδια χρονιά επίσης, ο Πατριάρχης Γρηγόριος Έψιλον αφορίζει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη που ξεσήκωσε τη Μολδοβλαχία. 1839. Καταγράφεται για πρώτη φορά η λέξη «ΟΚ». Λέγεται ότι προέρχεται από την ελληνική φράση «Όλα καλά», που έγραφαν οι πρόγονοι μετανάστες που δούλευαν στο λιμάνι πάνω στα κυβότια με το εμπόρευμα. Πάντως, η εφημερίδα της εποχής Boston Morning Post γράφει ότι ο όρος προέρχεται από το ανορθόγραφο «All correct», αντί για το γνωστό «All correct». Μάλλον έχει δίκιο, αφού το 1839 δεν ήταν η εποχή της μετανάστευσης στο νέο κόσμο για τους Έλληνες. 1857. Ο Ελίσα Ότις δημιουργεί τον πρώτο αναλγιστήρα που μπαίνει σε λειτουργία στη Νέα Υόρκη. 1858. Εγγενιάζεται το πρώτο τραμ στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1888. Συνέρχεται για πρώτη φορά η Αγγλική Football League, η παλαιότερη ποδοσφαιρική ένωση του κόσμου. 1903. Οι αδερφοί Wright παρουσιάζουν το δημιούργημά τους που έμελε να κατακτήσει τους εθέρες και να εκμηδενίσει τις αποστάσεις, το αεροπλάνο. 1904. Ιδρύεται το Χημικών Εργαστήριον του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Γενικό Χημείο του Κράτους. 1919. Ο Μπενίτο Μουσολίνι ιδρύει στο Μιλάνο φασιστικό κίνημα με την επωνυμία Ιταλικές Μαχητικές Δέσμες. 1929. Δημοσιεύεται στο ριζοσπάστη τηλεγράφημα του Άλμπερ Αϊνστάιν προς την κυβέρνηση Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο μεγάλος επιστήμονας, μέλος της Επιτροπής Αμήνης των Θυμάτων της Λευκής Τρομοκρατίας στα Βαλκάνια, διαμαρτύρεται για τις αποβολές φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για πολιτικούς λόγους, απαιτώντας την ελευθερία της σκέψης των φοιτητών. 1934. Γεννιέται η Ελληνίδα ηθοποιός Κάκια Αναλίτη. 1937. Γεννιέται ο Έλληνας τραγουδιστής Σταμάτης Κόκοτας. 1943. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός και οι πρόεδροι πολλών επαγγελματικών οργανώσεων προβαίνουν σε διάβημα στον κατοχικό πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο υπέρ της προστασίας των εν Ελλάδη Ισραηλιτών. 1956. Το Πακιστάν γίνεται η πρώτη Ισλαμική δημοκρατία του κόσμου. 1960. Γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Χάρης Ρώμας κατά κόσμον Χαράλαμπος Δρασιάς. 1965. Η NASA εκτοξεύει το Gemini 3, την πρώτη διαστημική πτήση των Ηνωμένων Πολιτειών, με δύο άντρες πλήρωμα, ο Γκας Γκρίσομ και ο Τζον Γιάνγκ. 1982. Ο στρατηγός Εφρέν Ρίον Μοντ ανατρέπει με στρατιωτικό πραξικόπημα την κυβέρνηση της Γουατεμάλας. 1983. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρίγκαν, ανακοινώνει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία στρατηγικής άμυνας για την αντιμετώπιση των εχθρικών διυπηρετικών πυράβλων. Έμεινε στην ιστορία ως «πόλεμος των άστρων» και είχε στόχο να προστατεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τυχόν σοβιετική απειλή. 1987. Μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Τόλμη και γοητεία» από τον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό CBS. 1991. Το επαναστατικό ενωμένο μέτωπο
με την υποστήριξη των ειδικών δυνάμεων του Εθνικού Πατριωτικού Μετώπου της Λιβερίας του Charles Taylor εισβάλλει στη Σιέρα Λεόνε σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τον Ζωζέφ Μωμό, πυροδοτώντας ένα φρικτό 11ετή εμφύλιο πόλεμο στη Σιέρα Λεόνε. 1992. Λαμβάνει χώρα το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ. Η ελληνική αστυνομία ακουμπά τη 17 Νοέμβρη, αλλά τελικά τη χάνει. 1998. Η ταινία του James Cameron, Τιτανικός, αποσπά 11 βραβεία Όσκαρ και ισοφαρίζει το ρεκόρ που κατήχε η ταινία Ben Hur. Την ίδια ημέρα εκτελείται σε ηλεκτρική καρέκλα ο κατασεροή δολοφόνος Gerald Stano. Θεωρείται υπεύθυνος για πάνω από 40 δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2001. Ο ρωσικός διαστημικός σταθμός Mir καταστρέφεται, μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα και έτσι ολοκληρώνεται η επενεργοποίησή του. 2003. Στην Ασυρίγεια του Ιράκ πραγματοποιείται η πρώτη μεγάλη μάχη μεταξύ Ιρακινών και Αμερικανών. Σκοτώνονται 29 Αμερικανοί, ενώ οι Ιρακινές απώλειες φτάνουν τα 654 άτομα. 2012. Κυκλοφορεί το άλμπουμ της Madonna MDNA που σηματοδοτεί την πρώτη της κυκλοφορία με άλλη εταιρεία από αυτήν στην οποία ανήκε από την αρχή της καριέρας της. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.